Παντελή, ποιο είναι το μέγιστο που μπορούμε να περιμένουμε? Τώρα. Αυτό δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι προσπαθεί η γερμανική κυβέρνηση να βρει μια ισορροπία μεταξύ του γεγονότος ότι η Τουρκία έχει προκαλέσει πάρα πολύ και πρέπει να υπάρξουν κάποιες συνέπειες. Δεν μπορούν οι προκλήσεις της Τουρκίας να μείνουν αναπάντητες. Αυτό το γνωρίζουν. Είναι άσχημο το κλίμα και από τους υπόλοιπους για την Τουρκία. Αλλά... από την άλλη, η Γερμανία και άλλες πολλές χώρες πιστεύουν ότι δεν είναι καλή η απομόνωση της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτικά για τη Δύση, για την Ευρώπη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παίζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Δεν πρέπει, λένε, η Τουρκία να πέσει τελείως στα χέρια της Ρωσίας, με την οποία συνεργάζεται από τον Αγκόρνο Καραμπάχ μέχρι τη Λιβύη. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Αυτός είναι και ο μεγάλος φόβος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Ο Μπάιντεν μπορεί να έλεγε ό,τι έλεγε, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ίδια λένε. Άρα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Ποια θα είναι αυτή η ισορροπία, θα το καθορίσει, το είπαμε και την Παρασκευή. Είναι πολύ σημαντικό το τι και πώς θα πιέσει ο Μακρόν τη Μέρκελ. Θα έχει σοβαρή πίεση η Μέρκελ σε αυτό το ζήτημα? Τη Μέρκελ, τους Γερμανούς, εάν τους άφηναν να έκαναν αυτοί ό,τι θέλουν, θα ήταν πολύ ελαφρύες οι επιπτώσεις. Όμως πιέζουν και οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Εγώ επαναλαμβάνω, το βασικό ρόλο θα τον παίξει η Γαλλία. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι θα υπάρξουν και επαφές της Καγκελαρίου με τον Γάλλο πρόεδρο. Υπάρχουν και πιέσεις από τους άλλους. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες δεν θέλουν και αυτοί πιέσεις προς την Τουρκία. Το είπαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο. Το μετέδωσε χθες το πρακτορείο Reuters και είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Η Ισπανία έχει τεράστια έκθεση στο τουρκικό τραπεζικό σύστημα. Η BBVA, η τράπεζα ισπανική, κατέχει τη μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας, την Garanti, και λέει το Reuters ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι Ισπανοί από τις δραστηριότητές τους στην Τουρκία είχαν 210 εκατομμύρια κέρδος. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα υπολογίσουμε. Βεβαίως και θέλουν όλοι κάτι να γίνει με την Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να συμπεριφέρεται έτσι, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Θα δείξουμε μια ένδειξη, μια μυρωδιά θα πω, θα πάρουμε σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών. Έτσι υπάρχει σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών. Εκεί θα καταλάβουμε προς τα πού πάει το θέμα και τι έχουν συζητήσει. Μάλιστα. Το ερώτημα για εμπάργκο όπλων, να μην το θέσω καν, Παντελή, έτσι. Κοίτα, είναι πολύ βασικό αυτό. Υπάρχει το πίεση. Είναι βασικό, ναι, αλλά. Ναι. Το αποτέλεσμα. Θα σου πω. Υπάρχει πίεση για αυτό το θέμα στη Γερμανία. Είναι ένα θέμα που έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση και μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και στα κόμματα και στα ΜΜΕ. Μέχρι στιγμή, εγώ το ρώτησα και επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα. Η απάντηση ήταν ότι εμείς δεν δίνουμε όπλα στην Τουρκία εδώ και καιρό. Δεν απάντησαν όμως για το θέμα των υποβρυχίων. Δηλαδή βάζονται μπροστά, λένε ναι, εμείς δεν δίνουμε όπλα, αλλά για τα υποβρύχια δεν απαντάνε κουβέντα. Τώρα... οπότε δεν το βλέπω έτσι.